ρυθμούς κατακλυσμού κινείται η Κύπρος, με χιλιάδες πολίτες να κατακλύζουν και σήμερα τις παραλίες. Κοσμοσυρωή παρατηρείται σε όλες τις παραλιακές πόλεις του νησιού λόγω των εκδηλώσεων του Τριμέρου του Αγίου Πνεύματος που άρχισαν χθες και θα κορυφωθούν τη Δευτέρα. Είναι πάρα πολύ καλές εκδηλώσεις. Αυτές βοηθούν και τονίζουν περισσότερο τον πολιτισμό της Κύπρου. Είναι η πόλη του κατακλυσμού. Άλλες χρονιές είχε αρκετή προσέλευση. Να πάω θάλασσα, να πάω στο Παναήρι. Μετά τις 6-7 έρχονται τα νιουνούλα. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι πολλά ωραία. Κούμαστε το απόγευμα, μόνο και το Παναήρι ανοιχτό, μια άλλο Παναήρι. Έχει γεμάτο κόσμο. Έχει διάφορα γαζαντούκια, έχει διάφορα πράγματα να κάνεις. Τα βλέμματα στραμμένα για άλλη μια χρονιά στη βασίλισσα της γιορτής του κατακλυσμού Λάρνακα, στην οποία διοργανώνονται πλούσιες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Στον κατακλυσμό έρχεται ο κόσμος, τρώει, πίνει τις πύρες του, περνούσαν καλά. Είναι πολλά παραπάνω ο κόσμος τώρα, λόγω των περίπτερων που στείλονται δαμέ και γεμόνι η παραλία. Γεμόνι ο κόσμος, διασκεδάζει ο κόσμος, ακούει τα τραόκια του, οράζει για αχαλιά του, ζούκους, κουνές. Ενώ τις θέσεις τους πήραν από νωρίς και οι πλανόδιοι πολιτές. Έψες είχαμε κόσμο, περιμένουμε πολύ κόσμο. Φυσικά ο καύσωνας, οι μάπες ταλαιπωρούν μας, διότι όταν μένει ο σύζυγος στο σπίτι, η κυρία έρχεται μόνη της στο πανηγύρι. Αλλά ελπίζουμε ότι ο κόσμος θα κατέβει. Ο κατακλυσμός της Λάρνακας είναι ο πιο καλός κατακλυσμός πανκύπρια. Περιμένουμε τις λίγες ημέρες πέρα και κάνουμε δουλειά. Η πληρωμή που γίνεται με τον κόσμο πέρσι ήταν πιο καλή. Ήταν αρχές του μήνα, ενώ τώρα είναι τέλος του μήνα. Η έναρξη της γιορτής του κατακλυσμού στην πόλη του Ζήνωνα δόθηκε χθες βράδυ από τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Δήμαρχο της πόλης. Ενώ ακολούθησε συναυλία με τους Σπύρο Σπυράκο, Πέτρο Ίμβριο, Στέλλα Γεωργιάδου και Γιώργο Δασκουλίδη και χορηγούς επικοινωνίας στο Mega Channel και το Δρόμος FM 100,5. Η απόψινη βραδιά δίνει το ένασμα για έναν εξαήμερο γκλέντινγκ με επίκεντρο την παράδοση και τα ήθη και έθιμα της Λάρνακας και της Κύπρου μας. Η κυπριακή κοινωνία έχει συνδέσει τη γιορτή του κατακλυσμού με τη Λάρνακα. Εκδηλώσεις όπως αυτές της γιορτής του κατακλυσμού αποτελούν τον κρίκο που μαζένει ιερά με τις ρίζες και την παράδοση μας. Το πρόγραμμα συνεχίζεται απόψε με τον σπουδαίο Έλληνα τραγουδιστή Γιάννη Κότσιρα. Πλούσιες εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του τριμέρου σε όλες τις παράλιες πόλεις του νησιού. Εντελώς διαφορετικά.